Και πόσο επηρεάζεται ο τουρισμός έτσι και από το Πάσχα, το οποίο φέτος εμάς εδώ το Ορθόδοξο είναι πιο αργά. Ναι, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι ένα άνοιγμα το οποίο δεν βοηθάει τελικά τον Απρίλιο να έχουμε από νωρίτερα όπως πέρσι, ή υπάρχει ο κίνδυνος και πάλι αυτής της μικρής κοιλιάς η οποία υπήρξε πέρσι μεταξύ και Μαΐου και Ιουνίου, με πια να αρχίζει να νηφορίζει το πράγμα από τον Ιούλιο και μετά. Καταρχήν, πάντα όποτε έχουν διακοπές οι Βορειοευρωπαίοι, οι πολικές συναυτές ή Πάσχα ή οτιδήποτε, είναι πάντα το διάστημα στο οποίο έχουμε αυξημένη ζήτηση και επισκεψιμότητα. Έτσι γίνεται τώρα και το Καθολικό Πάσχα, το οποίο βέβαια είναι νωρίς, όπως καλά το είπατε, και βέβαια σε καμία περίπτωση να μην περιμένουμε ότι θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία και ότι θα γεμίσουμε από πτήσεις. Έρχονται 13 πτήσεις της 25 Μαρτίου και όπως καταλαβαίνετε, όταν έχουμε μέσα 200 πτήσεις την ημέρα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, οι 13 ή μετά αργότερα στο πικ του Καθολικού Πάσχα 26, δεν είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι και να θυαμβολογήσουμε ότι επιτέλους ξεκινήσαμε νωρίς να έχουμε πολλούς τουρίστες. Κυρίως θα ανοίξουν ξενοδοχεία συμφερόντων, όπως τα λέω εγώ, δηλαδή που ανοίγουν σε tour operator, οι οποίοι έχουν και τα αεροπλάνα και ανοίγουν τα ξενοδοχεία αυτά. Λίγα είναι τα ξενοδοχεία αυτά τα οποία ανοίγουν και δεν ανήκουν σε tour operator. Από εκεί και πέρα, καλά το είπατε, υπάρχει αυτή η κοιλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, μεταξύ Καθολικού Πάσχα και Ορθόδοξου Πάσχα, και βέβαια αυτό τρομάζει τα ξενοδοχεία να ανοίξουν και να έχουν κάποιους πελάτες στο Καθολικό Πάσχα που είναι περίοδος διακοπών και μετά να μην έχουν πληρότητα και να περιμένουν τέλος Απριλίου. Οπότε τα περισσότερα ξενοδοχεία, συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων και καταλυμάτων θα ανοίξουν τέλος Απριλίου, αρχής Μάιου. Δεν τους συμφέρει λοιπόν, γιατί θα κάνει μια κοιλιά αυτό μέχρι τον τέλος Απρίλη, Μάη, εκεί που ξεκινά η ροή τουριστών, οπότε ενδεχομένως να μην ανοίξουν και όλα, καταλαβαίνω, κύριε Βλατάκη, λέτε. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα, μιας και αναφερθήκατε σε αεροδρόμιο, τη Σιτίας εδώ παίζει κάποιο ρόλο εδώ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναβάθμιση, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον οι εταιρείες το προτιμούν. Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο της Σιτίας ήταν πάντα ένα πολύ καλό, μικρό αεροδρόμιο, ένα διαμαντάκι θα έλεγα εγώ, το οποίο οι tour operators, επειδή δεν υπάρχουν καταλήμματα στην περιοχή, δεν προτιμούσαν για να στείλουν αεροπλάνα προκειμένου να κάνουν πρόγραμμα, διότι όταν κάνει κάποιος πρόγραμμα πρέπει να έχει αρκετά καταλήμματα. Τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται καταλήμματα στην περιοχή. Και δηλαδή, και η περιοχή του Μακρύ Γιαλού, έτσι, δηλαδή ο νότιος άξονας της Κρήτης που εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο Σιτίας. Έτσι ακριβώς. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ το αεροδρόμιο της Σιτίας. Θύμα που δεν είναι ένας καλός δρόμος για να μπορούσαμε να το χρησιμοποιούμε το αεροδρόμιο και για την περιοχή, την υπόλοιπη του Λαστίου. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά, και καλά το είπατε, αρχίζουν και γίνονται καταλήμματα. Οι tour operator και ιδιαίτερα οι Σκανδιναβοί έχουν αρχίσει και έρχονται και στη Σιτία. Νομίζω ότι αυξητική θα είναι η τάση στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, στη συγκεκριμένη περιοχή. Παίζει χαρακτηριστικό έτσι, ρόλο η διαδικασία, ο δρόμος ουσιαστικά, ο οποίος είναι εμπόδιο, να υποθέσω, για να μπορεί να έχει μεγαλύτερη αύξηση το αεροδρόμιο της Σιτίας. Τώρα όμως και τα ξενοδοχεία είναι έτοιμα για αυτή την
είσοδο των τουριστών σε προσωπικό μπορούν να χαρακτηριστούν ότι παιδιά μπορούμε να άμεσα να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε κόσμο. Κοιτάξτε, εννοείται στη Σιτία ή εννοείται γενικά? Γενικότερα. Γενικότερα και ιδιαίτερα η Ράπτρα που μας ενδιαφέρει. Ξέρετε και το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται, μας απασχολεί, η έλλειψη προσωπικού μετά την πανδημία. Διότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας χάσαμε πάρα πολλούς από το προσωπικό μας και δικαιολογημένα, διότι πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους με αυτό το επίδομα το οποίο δίδεται. Μας λείπουν, όπως έχει υπολογιστεί στην Κρήτη, παραπάνω από 5.000 εργαζόμενοι και αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει, όπως καταλαβαίνετε, σηκώνουν το βάρος αυτές τις σεζόν, τις ρεκόρ αριθμητικά τουλάχιστον που βλέπουμε μετά την πανδημία. Το σηκώνουν αυτοί οι οποίοι έχουν παραμείνει και πρέπει και αυτούς να τους κρατήσουμε, αλλά και να γιδωθούν κίνητρα για να επιστρέψουν οι αυτοί που μας έφυγαν. Το έχω πει πολλές φορές ότι ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουν αυτοί που έφυγαν είναι αν μπορούμε να τους δώσουμε οι τουριστικές επιχειρήσεις δουλειά για 12 μήνες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Mm-hmm. Με επιδόματα δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και προκειμένου να έχουμε 12 μήνες τουρισμό, πρέπει η πολιτεία να πάρει σοβαρές αποφάσεις ώστε να ενθαρρύνουμε τους tour operator και τους αεροπορικές εταιρείες να ξεκινήσουν να κάνουν προγράμματα και τους κειμενούς μήνες που ενδείκνεται και ιδιαίτερα η Ράπτρα και Νότιος Κρήτη. Ναι, το κουβεντιάζουμε βέβαια πολλά χρόνια άλλο. Τώρα αυτό κύριε Βλατάκη, αλλά δεν βλέπω να γίνεται πράξη. Κυρία Ζαγκαράκη, έχουμε πει τι πρέπει να γίνει πολλές φορές το έχουμε πει. Και δεν μας ακούνε. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό δυστυχώς. Και αυτό με το ήλιο και θάλασσα δεν ξέρω μέχρι πότε θα πουλάει. Έχουμε και περίεργες ανακοινώσεις ότι θα γίνουμε Βόρεια Αφρική εδώ στην Κρήτη, έτσι με το καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, οπότε όλα αυτά ήταν συνδυάσεις. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε, νομίζω, το τουριστικό πακέτο ουσιαστικά. Να δούμε αυτό, τι και πώς. Δεν φτάνει Κοιτάξτε, μόνο αυτό, αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, για να επανασχεδιαστεί αυτό, χρειάζονται σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία. Εμείς ό,τι και να κάνουμε από τη στιγμή που η πολιτεία δεν θα μας υποστηρίξει, όχι με χρήματα, εμείς θεσμικές παρεμβάσεις ή κάποια θεσμικές παρεμβάσεις, εάν δεν μας υποστηρίξει, σε καμία περίπτωση να μην περιμένουμε ότι αυτό το όραμα θα πραγματοποιηθεί. Και καταλαβαίνετε ότι είναι κρίμα όταν έχουμε ανταγωνιστικούς προορισμούς οι οποίοι έχουν όλο το χρόνο τουρισμό και εμείς μένουμε πίσω διότι δεν γίνονται αυτά τα οποία ζητάμε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, να δώσουμε ένα παράδειγμα πρόχειρο τώρα. Θυμάμαι που λέγαμε και μαζί, Πρόεδρε, ότι ένα πρόβλημα ήταν το ενεργειακό, έτσι. Αν, παράδειγμα, θεσμικά βοηθήσει η πολιτεία τους ανθρώπους με τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία να μειώσουν το κόστος αυτό το ενεργειακό με κάποιο τρόπο, με στέγες ή δεν ξέρω τι άλλο, θα μπορούσε να είναι, να παραμείνει ένα ξενοδοχείο περισσότερους μήνες ανοιχτό. Κάτι που δεν το βλέπουμε, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα αν έχουμε χρόνο. Να, ναι, έχουμε. Καταρχήν το επίδομα ανεργίας. Εμείς ζητάμε να γίνει επίδομα εργασίας. Δηλαδή οι εργαζόμενοι οι οποίοι παίρνουν το επίδομα ανεργίας να δουλεύουν στις επιχειρήσεις που ήταν, θα συνεχίσουν να δουλεύουν με τα χρήματα τα οποία έπαιρναν και οι επιχειρήσεις και η πολιτεία να δώσει το
το επίδομα ενεργείας με επίδομα εργασίας επιχειρήσεις και να συμπληρώσουν τα υπόλοιπα, τόσο ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τους μισθούς όλο το που έπαιρναν όλο το χρόνο. Ξεκινάμε από αυτό. Ασφαλιστικές εισφορές. Δεν εισπράττει ούτε ένα ευρώ από τουριστική επιχείρηση στο κράτος όταν είναι κλειστές. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει είναι να μην πληρώνονται ασφαλιστικές εισφορές για 5 χρόνια από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου για όλες τις τουριστικές επιχείρησεις να μην είναι ανοιχτές. Κόστος ενέργειας. Έχουμε πει, σας το έχω ξαναπεί, ότι στην Ατάλεια που έχει 200.000 τουρίστες κοντά αυτή την εποχή, με 600 ευρώ το άτομο ένα μήνα πεντάχρονο ξενοδοχείο all inclusive. Εμείς θέλουμε 600 ευρώ το άτομο για να ζεστάνουμε ένα κατάλημα. Λοιπόν, δεν γίνεται. Όπως παίρνουν οι εκοπιστές αφορολόγητο ο καύσιμο, να παίρνουμε και εμείς για 5 χρόνια. Ο τουρισμός δεν είναι αγνώμων. Όταν καταλαβαίνετε, όταν ο τουρισμός υποβοηθείται και το δείξαμε την πανδημία, επανέρχεται δυναμικά και τα δίνει υπερπολαπλάσια πίσω. Αυτό και όχι μόνο ο τουρισμός. Όλοι όσοι εξαρτώνται από τον τουρισμό, ενώ με το σκληρό πυρήνα τουρισμού, καταλήμματα, τουριστικοί πράκτορες, αλλά όλοι, και το σούπερ μάρκετ, το οποίο θα βοηθηθεί διότι είναι σε τουριστική περιοχή και θα μείνει ανοιχτό, ή το εστιατόριο, θα τα επιστρέψει υπερπολαπλασιακά πίσω. Και όταν καθιερωθούμε σαν προορισμός που είναι όλο τον χρόνο και όχι μόνο ήλιο και θάλασσα, που καλά το είπατε, θα έχουμε και τους ηλικιωμένους αυτούς οι οποίοι προτιμούν να πάνε σε ένα προορισμό με καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες και να είναι σε ένα ξενοδοχείο αντί να είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους και να βγαίνουν μία φορά πάνω στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και αυτούς, θα έχουμε και ποδηλάτες, θα έχουμε και περιπατητές, θα έχουμε και ομάδες που έρχονται για προετοιμασίες, θα έχουμε πολλοί θεματικούς τουρίστες. Αυτό δεν προϋποθέτει όμως και υποδομές. Τις έχουμε τις υποδομές. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά ξενοδοχεία τα οποία μπορούν να μην είναι ανοιχτά όλο τον χρόνο. Υπάρχουν ιστορικά μέρη τα οποία μπορούν να τους επισκεφτούν. Υπάρχουν αθλητικές υποδομές οι οποίες σκουριάζουν και δεν χρησιμοποιούνται και θα μπορούσαν να προσφέρουν υποστήριξη σε τέτοιου είδους θεματικούς τουρίστες. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν για να μπορέσουμε να αρχίσουμε, να μπορέσουμε να μπούμε στο μυαλό των ενδυνάμει επισκεπτών μας ότι είμαστε ένας προορισμός όχι μόνο για Ιούλιο και Αύγουστο που θα έρθουν με τις οικογένειές τους, αλλά ένας προορισμός ο οποίος ενδείκνυται και μπορεί κάποιος να επισκεφτεί και τους υπόλοιπους μήνες. Και αυτό θα βοηθήσει και τα φτερά, δηλαδή τον Απρίλιο-Μάιο, τον Οκτώβριο, διότι μπαίνουμε σε μια άλλη νοοτροπία, σε μια άλλη σκέψη, σε μια άλλη φιλοσοφία. Ναι. Και ακούμε και πολλές φορές την εκάστοτε κυβέρνηση, την πολιτεία, να μιλάει για τα έσοδα τουρισμού, δίνει έμφαση εκεί, χωρίς όμως να δίνει βάση στις υποδομές και στο... και στα κίνητρα αυτά που λέμε τώρα, Πρόεδρε. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο τουρισμός, έτσι όπως τη βλέπει η πολιτεία δυστυχώς, είναι μια γελάδα η οποία δίνει γάλα και δεν την ταΐζουν. Ναι. Μέχρι πότε θα αντέξει. Ναι. Όταν λοιπόν θα χάσουμε την άλλη γελάδα, τότε θα είναι πολύ αργά. Και το δείχνουν από το λόγο. Καημένο το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο δεν έχει αρμοδιότητες. Καμία αρμοδιότητα. Για να γίνει οτιδήποτε από αυτά τα οποία συζητάμε, πρέπει να ερωτηθούν 5-6 άλλα υπουργεία προκειμένου να πάθουν αποφάσεις για τον τουρισμό. Να. Λοιπόν, όταν θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία και επιτέλους αρχίζουν να ταΐζουν την αγελάδα, θα δώσει περισσότερο γάλα και όχι μόνο. Να.
Έχετε δίκιο. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε με τις ώρες, κύριε Πρόεδρε, για όλα αυτά, όπως και το αγροτικό, που τα προϊόντα της Κρήτης που μπορούν άνετα να συνδεθούν σε μεγαλύτερο εύρος με το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή ένας τουρίστας θέλει να δοκιμάσει, να φάει τα προϊόντα της περιοχής που επισκέπτεται, να έχει μια τέτοια εικόνα στο μυαλό του. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά, ξαναλέμε, τις θεσμικές παρεμβάσεις. Από εκεί και μετά, ναι, νομίζω οι άνθρωποι του τουρισμού μπορούν μια χαρά να τα καταφέρουν, έτσι. Ωραία, τώρα... Κοιτάξτε, γιατί βάλατε ένα θέμα το οποίο με τσιγκλάει. Εμείς ιδιαίτερα οι φίλοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, τους οποίους και τα προϊόντα τους έχω μεγάλη εκτίμηση και πιστεύω ότι αυτό είναι μονόδρομος για να προσελκύσουμε ποιοτικότερους οικονομικά επισκέπτες, αν έχουμε αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα που παράγονται. Και εκεί χρειάζεται η πολιτεία να δώσει κίνητρα, να υποστηρίξει, ούτως ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτές τις τιμές που έρχονται πολλά από τα εισαγόμενα, και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το κόστος σε λογικά επίπεδα. Εκεί πάλι έχει η πολιτεία, η οποία πρέπει να πάρει αποφάσεις. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν και αυτές τις αποφάσεις, γιατί η αλυσίδα έχει πολλούς κρίκους και από τους πιο σημαντικούς στον τουρισμό είναι τα προϊόντα μας. Ναι, σωστά. Σίγουρα, απλά βλέπουμε ότι και περιοχές όμως της Ελλάδας, άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι ας πούμε και η Αθήνα, που θεωρείται περιοχή για 12-μήνο τουρισμό, να αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα αν δεν υπάρξουν θεσμικές αλλαγές που λέγαμε και προηγουμένως. Βλέπουμε ότι αυτή η ανάγκη ήδη υπάρχει και στα σημεία του 12-μήνου τουρισμού. Οπότε αυτές οι ειδικές υποδομές, και δεν μιλώ για τα ξενοδοχεία, μιλώ για γενικότερα όμως το χώρο μας, οι δρόμοι, όπως είπατε, για τη Σιτία, για το αεροδρόμιο της Σιτίας, ο δρόμος είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να μπορεί να εξελιχθεί. Εκεί πρέπει να μπει η πολιτεία. Πρέπει να υπάρχει μια μακρόπνοη στρατηγική. Επειδή δεν μου αρέσει να γκρινιάζω, αλλά είμαι της φιλοσοφίας τι θα κάνω εγώ για την πατρίδα και ό,τι τι θα κάνει η πατρίδα για μένα, θα συνεχίσω να λέω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για τον τουρισμό, για την οικονομία και για την πατρίδα μας, και σταματώ εδώ, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, είτε για τους δρόμους είτε για τις υποδομές. Ναι, χρόνια τα λέμε, τώρα είναι γνωστά όμως, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, αυξημένη φορολογία, ρωτάει ένας φίλος μας κοινός, θα έχουν φέτος οι ξενοδόχοι, και θέλω να προσθέσω κι εγώ ένα σχόλιο αναφορικά με τα ξενοδοχεία που βγαίνουν στο σφυρί. Έχουμε μια εικόνα? Κοιτάξτε να δείτε, να μην το μεγαλοποιούμε. Η Κρήτη αντέχει ακόμα. Δεν είδατε ότι αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία βγαίνουν, δεν μου αρέσει εκφραστό σφυρί, τα οποία βγαίνουν προς πώληση. Τα παίρνουν οι τράπεζες, ναι. Ναι, που βγαίνουν προς πώληση στην Κρήτη δεν είναι πολλά, και αυτά τα οποία είναι, θα έλεγα, μικρές μονάδες. Νομίζω αντέχει η Κρήτη ακόμα, αλλά πόσο. Εκεί πάλι η πολιτεία θα πρέπει να πάρει αποφάσεις, ούτως ώστε να... Και εκεί έρχεται πάλι το 12-μήνος τουρισμός, γιατί ποιοι είναι οι ξενοδόχοι και επιχειρηματίες οι οποίοι πράγματι οικονομικά είναι εύρωστοι. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν, να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους έως και 12 μήνες. Αυτοί λοιπόν είναι οι εύρωστοι επιχειρηματίες, και ένα ξενοδοχείο δεν αντέχει, και μια επιχείρηση, όχι μόνο το ξενοδοχείο, αλλά όλες οι επιχειρήσεις, και το σούπερ μάρκετ και το μπακάλικο σε μια τουριστική περιοχή,
δεν μπορούν να αντέξουν να δουλέψουν μόνο τρεις μήνες. Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν εκεί πάλι έρχεται το μεγάλο θέμα της επέκτασης σεζόν. Να, μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους πολέμους, έχει επηρεάσει, κύριε Πρόεδρε, το τουριστικό μας προϊόν και δύο κουβέντες για την κουραζιέρα και να σας αποχαιρετήσουμε. Κοιτάξτε, οι πόλεμοι έχουμε δύο, αλίμονο, έτσι. Αλίμονο. Έχουμε χάσει τους Ρώσους και τους Ουκρανούς και τους Λευκορώσους, μία πολύ καλούς πελάτες που είχαμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό. Πρώτο, τώρα χάσαμε τους Ισραηλινούς, 150.000 και η Κρήτη την περασμένο μήνα και από ό,τι φαίνεται θα τους χάσουμε την περασμένη σεζόν και από ό,τι φαίνεται θα τους χάσουμε και φέτος. Από εκεί και πέρα στο βάθος του μυαλού μας, εμάς των παλιών στον τουρισμό είναι ότι δεν μπορούμε να θριαμβολογούμε όταν τρέχουν το κέντρο της Ευρώπης και στη γειτονιά μας δύο πόλεμοι, διότι δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν. Άρα λοιπόν επηρεάζουν και όταν κάποιος βλέπει, που ευτυχώς δεν το βλέπουμε και πολύ τώρα την τηλεόραση πολέμους, το τελευταίο που σκέφτεται είναι να προγραμματίσει διακοπές. Επηρεάζει δηλαδή και ψυχολογικά. Μάλιστα. Εκεί στη Χάιφα, νομίζω, στο λιμάνι από εκεί η Ισραήλ, είχε πολύ τουρισμό και κρουαζιέρα. Αυτό έχει... Πέρσι, νομίζω, υπήρξε μία αύξηση της κρουαζιέρας λόγω αυτού. Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί? Κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν τριαμβολογώ όταν στη γειτονιά μας, οι γειτονές μας έχουν προβλήματα. Διότι κάποια στιγμή θα με το βρούμε και εμείς. Μ' αρέσει να υπάρχει ειρήνη παντού και να παίρνει ο καλύτερος αυτό το οποίο του αξίζει. Δεν είχαμε κάποια κρουαζιερόπλια τα οποία άλλαξαν όταν άρχισε αυτός ο πόλεμος, άλλαξαν ρότα και έβαλαν την Κρήτη στο πρόγραμμά τους και έβγαλαν τη Χάιφα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα το συνέχισαν και φέτος. Δεν είχαν άλλες λύσεις. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, η Χάιφα, η Αλεξάνδρεια και αυτά τα μέρη σε μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο είναι πολύ σημαντικά μέρη και άμα κλείπουν, οδηγούν τα κρουαζιερόπλια σε άλλα προγράμματα. Μάλιστα. Φόλης της ύλης για το τουριστικό μας προϊόν, κύριε Φουλατάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ. Πάντα έτσι μεταφέρετε μια αισιοδοξία στον κόσμο του τουρισμού. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ας ελπίσουμε. Εάν έχουμε αυτό το οποίο βέβαια θα πρέπει να προσθέσω, είναι ότι τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίσαμε τα οικονομικά προβλήματα του τρίτου σε δύναμη στη Γερμανία και ένα tour operator ο οποίος έχει 150 ξενοδοχεία εδώ και παίρνει τεράστιο αριθμό επισκεπτών στην Κρήτη και αυτά είναι τα οποία μας ανησυχούν περισσότερο, κυρία Τζαγκαράκη, και νομίζω ότι θα πρέπει να τα έχουμε και αυτά στο βάθος του μυαλού μας. Εν κατακύδη, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, ότι αν όλα πάνε καλά με αυτά τα τρία θέματα, με αυτά τα δύο θέματα, τους πολέμους και τις πτωχεύσεις, νομίζω ότι θα είναι μια σεζόν όπως και πέρυσι και ίσως αριθμητικά κάτι παραπάνω και ελπίζω να τα καταφέρουμε και φέτος, ούτως ώστε τέλος σεζόν να μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε και να είμαστε χαρούμενοι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Βλατάκη. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Και εσείς καλημέρα να έχετε. Γεια σας.